Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στους νέους πόρους, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος θα πραγματοποιήσει χορό στο Μαραμπού. Επίσης, ο πολιτιστικός σύλλογος Κοτίνας θα πραγματοποιήσει αποκριάτικο χορό στο οικογενειακό κέντρο Μποέμ στη Λεπτοκαριά. Τέλος, στη Λεπτοκαριά θα πραγματοποιηθεί ετήσιος χορός στο Ποσειδόν Παλά στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή της Αποκριάς στο Λιτόχωρο θα γίνουν χοροί στις γειτονιές της πόλης και στα Κέδρα με τη συμμετοχή μιας 20 μελούς μπάντας δρόμου Κρουστόφωνο. Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία στις 8.30 το βράδυ. Όπως ανακοινώθηκε, οι εκδηλώσεις του Λιτοχώρου γίνονται από τη Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Όμιλο Λιτοχώρου υπό την αιγίδα του Δήμου. Στη Βροντού, αποκριάτικες εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βροντούς την Κυριακή της Αποκριάς στην κεντρική πλατεία της Βροντούς στις 3 μετά το μεσημέρι. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του Δήμου Δίου Ολύμπου με τη στήριξη της Δημοτικής Κοινότητας Βροντούς καθώς και όλων των φορέων της περιοχής. Φέτος δεν θα γίνει καρναβαλική παρέλαση επειδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την προετοιμασία του βροντινού καρναβαλιού τόσο σε σχέση με την κατασκευή αρμάτων όσο και σε σχέση με την προετοιμασία συμμετοχής των καρναβαλιστών και ιδιαίτερα των μικρών μαθητών του Δήμου λόγω μη λειτουργίας των σχολείων για αρκετές ημέρες. Στη Λεπτοκαριά, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει το κάψιμο της τσαγκάλας και θα προσφερθούν λουκάνικα, κρασί, αλλά και εδέσματα και ποτά. Θα παίξει και θα τραγουδήσει ο γνωστός καλλιτέχνης Θύμιος Γκογκίδης. Στον Πλαταμόνα, στην παλιά πλατεία, στις 5 το απόγευμα, θα γίνει αποκριάτικη παρέλαση. Την ίδια μέρα, στις 5.30 το απόγευμα, θα προσφερθεί διασκέδαση με την ομάδα θεάματος Καμπέρ. Ακολουθούν μουσικοχορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει το κάψιμο του καρνάβαλου. Στο Νέο Παντελεήμονα θα παρουσιαστεί πρόγραμμα από χορευτικά συγκροτήματα που θα παίξουν παραδοσιακή μουσική και θα γίνει το κάψιμο της τσαγκάλας. Τέλος, στις Κοτίνες στις 6 το απόγευμα στην πλατεία θα γίνει το κάψιμο της τσαγκάλας. Η διασκέδαση όμως περιλαμβάνει ζωντανή μουσική και χορευτικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, ενώ θα προσφερθεί και μπουφές. Την καθαρά Δευτέρα στο Λιτόχωρο τα κούλουμα θα γίνουν φέτος στο θεατράκι του πάρκου στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή λαϊκών οργανωπαιχτών και με τα χορευτικά του Πολιτιστικού Ομίλου Λιτοχώρου. Θα προσφερθούν λαγάνα και νηστίσιμα εδέσματα που αποτελούν δωρεά των επαγγελματιών του Λιτοχώρου. Χαρταετούς οι Λιτοχωρίτες θα πετάξουν στο ξηροκάμπι. Όπως προαναφέρθηκε, οι εκδηλώσεις του Λιτοχώρου γίνονται από τη Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Όμιλο Λιτοχώρου υπό την αιγίδα του Δήμου. Στην Καρίτσα, στις 11 το πρωί, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, οι κάτοικοι της περιοχής θα γιορτάσουν τα κούλουμα με παραδοσιακή φασολάδα, αλλά όχι μόνο, και με παραδοσιακή μουσική. Η διοργάνωση γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο υπό την αιγίδα του Δήμου Δίου Ολύμπου. Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα γίνει στην Κονταριώτισσα και συγκεκριμένα στην Παναγία την Κονταριώτισσα, την ιστορική εκκλησία της περιοχής. Θα προσφερθούν νηστίσιμα εδέσματα, θα ακουστούν παραδοσιακά τραγούδια και θα γίνει το πέταγμα του αετού. Στον Πλαταμόνα στις 11 το πρωί μπροστά στην εκκλησία θα παρουσιαστούν τραγούδια αλλά και χορεία από τα χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα προσφερθούν σαρακοστιανά εδέσματα και θα γίνει διαγωνισμός χαρταετού. Στη Σκοτίνα, στην πλατεία στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί πρόγραμμα παραδοσιακής αποκριάς και θα προσφερθούν σαρακοστιανά εδέσματα. Στο Νέο Παντελεήμονα θα γίνουν χορευτικές επιδείξεις από παιδικά τμήματα και θα προσφερθούν δωρεάν φασολάδα, σαρδέλα, ταραμάς, κρασί, τσίπουρο κτλ. Οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στη Λεπτοκαριά και τους νέους πόρους θα έχουν και αποκριάτικο χρώμα. Στη Λεπτοκαριά, στις 11 το πρωί, θα προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα και στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η αποκριάτικη παρέλαση αρμάτων. Τέλος, στους νέους πόρους στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί πρόγραμμα με κλόν και ταχυδακτυλουργούς, ενώ θα προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα. Και στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει το κάψιμο του καρνάβαλου.